για το χώρο. Είμαι ο Γιώργος Σκέβερ. Για το χώρο και αυτή η ενότητα που συναντάμε μέσα σε αυτό το θέατρο είναι εξαιρετικά σημαντική. Και ειδικά όταν έχουμε μαζί μας συνεργάτες του Δευτέρη, αγαπημένους, και μιλώ για σκηνογράφους, ενδυματολόγους, οι οποίοι με τη δουλειά τους συνδέθηκαν βαθιά με το έργο του Δευτέρη. Θα υπάρξει μια μικρή αλλαγή. Η Έλλη Παπαϊδωγακοπούλου, που έχει σκηνογραφήσει το σχολείο των γυναικών, δυστυχώς είναι άρρωστη, δεν θα μπορεί να είναι μαζί μας. Και δεν θα είναι μαζί μας ο Λευτέρης Παυλόπουλος, ο φωτιστής της Περισσότερης Παυλόπουλος του Λευτέρη Παυλόπουλου. Οπότε θα έχουμε την Εύα Μανιδάκη, η οποία και θα αρχίσει με την εισήγησή της, εξαιρετική σκηνογράφος και ενδυματολόγος. Έχει δουλέψει με τον Λευτέρη στο Θερμοκήπιο του Χάρολ Πίντερ και στον Αμφιτρίο, στην τελευταία του παράσταση. Και σε πολλά άλλα πράγματα, στα Κοινά Χέρια, στο σινεμά, τη δική μου ταινία στην οποία είναι ο Λευτέρης. Και πολλά άλλα πράγματα μικρά, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά κάθε άλλο τρόπο. Δηλαδή ήταν καθημερινή η δουλειά με τον Λευτέρη, νομίζω. Με μια γενικότερη έννοια, αλλά και επαφήτερη. Οπότε ακούμε την Εύα. Γεια σας από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Με τιμά. Και θα διαβάσω. Έχω πέντε πολύ αυτά τα προσωπικά βιώματα να σας τα απευθύνω έτσι σε face to face. Γιατί με συγκινεί πολύ ο τόπος εδώ, το θέατρο που βρίσκομαι ξανά. Και έτσι θα διαβάσω το κείμενο που έχω γράψει. Χάσαμε το κλιμακόμετρο, είναι ο τίτλος. Το κλιμακόμετρο είναι ένα σχεδιαστικό όργανο για τη σχεδίαση ή την ανάγνωση διαστάσεων που βρίσκονται υπό κλίμακα. Χρησιμοποιείται από αρχιτέκτονες, μηχανικούς και γενικότερα από οτιδήποτε ασχολείται με τη δημιουργία ή την ανάγνωση σχεδίων, χαρτών, διαγραμμάτων κλπ. Αυτό είναι ένα μικρό απόσπασμα από το Wikipedia για όσους δεν ξέρουν το κλιμακόμετρο. Ο Λευτέρης είχε φτιάξει το δικό του μετρικό σύστημα. Ήταν ένα μείγμα από επιστήμη, φιλοσοφία, μαγειρική, αυτοσχεδιασμό, παιχνίδι, αιμονή, ακρίβεια, διέστηση. Και ήταν αυτό που καθόριζε σε εμάς τους Άριους το υψηλό, το πάνω από όλα. Η ομιλία μου είναι προσωπική και σαν τέτοια είναι εύκολη και δύσκολη την ίδια στιγμή. Νιώθω το βάρος της προσπάθειας που απαιτείται για να αποσπάσω από το προσωπικό βίωμα εκείνα τα σημεία που εκτιμώ ότι αφορούν τους περισσότερους από εμάς. Θα ξεκινήσω από το τέλος, αφού κατά κάποιο τρόπο εξαιτίας του είμαστε εδώ, στη μνήμη του Λευτέρη. Βλέπω το τέλος σαν ένα σημείο προς την μετά τον Λευτέρη εποχή. Θα μιλήσω για αυτή την εποχή μέσα από μικρά συμβάντα και αφηγήσεις. Κάθε επιμέρους αφήγηση δεν παραπέμπει συνεπώς απλά στο παρελθόν, αλλά αφήνει κάτι από τον Λευτέρη για το μέλλον. Υπάρχει πια η εποχή μετά τον Λευτέρη Βογιατζή. Το κρεβάτι. Την περίοδο που ο Λευτέρης μπήκε στο νοσοκομείο, δούλευα πάνω στο σχεδιασμό ανακατασκευή του κρεβατιού του. Είχε ένα παλιό κεφαλάρι που ήθελε να το χρησιμοποιήσει σαν βασικό μέρος του κρεβατιού. Ήταν το τελευταίο έργο στο οποίο συνεργάστηκα με τον Λευτέρη και το πρώτο που ολοκληρώθηκε και έζησε μέσα σε εισαγωγικά λέξη μετά από αυτόν. Το κρεβάτι έγινε τάφος. Σχεδίασα τον τάφο του.
ήταν και θα είναι το πιο δύσκολο έργο της ζωής μου. Το κρεβάτι είναι το τέλος από το οποίο ξεκινώ τις αφηγήσεις μου. Το αυτοκίνητο. Ο Λευτέρης επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο, πηγαίνουμε Πίδαυρο. Είναι άνοιξη και θέλουμε να κάνουμε μια μικρή προσομοίωση του σκηνικού στο θέατρο για την παράσταση του αμφιτρίωνα. Μέσα σε λίγα λεπτά το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε γραφείο. Οι θέσεις των ποντιριών έγιναν μολυβοθήκες. Σχέδια είχαν απλωθεί πάνω μας και στα καθίσματα χοντρά βιβλία στέκονταν κάτω από το βαμπρίς. Δούλευε πάνω στο πέμπτο χέρι της μετάφρασης της Χρύσας Προκοπάκης. Είχε το μεγάλο λεξικό του Λαρούς και μου έκανε συνεχώς παρατήρηση να πηγαίνω μαλακά στις στροφές γιατί δεν μπορεί να δουλέψει. Αρχιτεκτονικό αποτύπωμα, κτίριο παλίμψιστο. Στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων, τα σκηνικά αφήνουν μόνιμα τα σημάδια τους στη σκηνή και στο κτίριο. Νέα ανοίγματα, τρύπες, μπαλώματα, επεκτάσεις. Το κτίριο συμμετέχει ενεργά στο σκηνικό, με το δικό του χαρακτήρα και μάλιστα έχει βλέψεις και για τα γύρω κτίρια. Κάθε σκηνικό αφήνει το αποτύπωμά του, δεν αποσύρεται. Και σίγουρα δεν αποσύρεται ποτέ το πρόσωπο του Λευτέρη. Αυτή η σκηνή είναι ο τόπος του, που διαρκώς μεγάλωνε και εξακολουθεί να μεγαλώνει από όσους συνεχίζουν να το χρησιμοποιούν με τον δικό του τρόπο. Η Νονά. Σε μία από τις συναντήσεις μας, μιλούσαμε πάνω από τη μακέτα του θερμοκηπίου και τοποθέτησα στον χώρο των θεατών ένα πλαστικό ανθρωπάκι. Αφού τοποθέτησα το ανθρωπάκι στην πρώτη σειρά για να αποκτήσουμε μια αίσθηση της απόστασης με το κοινό, ο Λευτέρης λέει έκπληκτος: «Ωχ, αυτή είναι η Νονά μου». Κάθε φορά που έρχεται στις παραστάσεις μου, τη βλέπω καθισμένη στην πρώτη σειρά όπως αυτό το ανθρωπάκι, με τα πόδια κλειστά και σε ορθή γωνία για να κουμπίσει πάνω του στην τσάντα και πάνω στην τσάντα τα χέρια της. Ακριβώς ίδια με αυτό το ανθρωπάκι. Μου έμεινε λοιπόν κάτι σαν γούρι από το Λευτέρη. Κάθε φορά που φτιάχνω τη μακέτα ενός σκηνικού, να βάζω την Νονά στην πρώτη σειρά για να το δει και εκείνη. Είναι ο πρώτος μου θεατής. Η Φάκελη. Στο θερμοκήπιο, ο πίσω τείχος του σκηνικού ήταν γεμάτος με χιλιάδες φακέλους. Πού βρέθηκαν όμως? Έμαθα από ένα φίλο ότι στο λιμάνι του Πειραιά σε κάποιες αποθήκες υπήρχαν στίβες φακέλων που αποθηκεύτηκαν εκεί προσωρινά μέχρι να ανακυκλωθούν. Πήγαμε λοιπόν, χωρίς το Λευτέρη, κάποιοι άνθρωποι από το θέατρο για να τους πάρουμε. Πριν από την επιχείρηση μεταφοράς, όμως, στήθηκε μία ακόμα επιχείρηση εντός των αποθηκών του λιμανιού για το καθάρισμα και τη συσκευασία τους. Οι στίβες περιβάλλονταν από μία στρώση κάθε είδους ακαθαρσιών που μπορεί κανείς να συναντήσει μέσα σε μία αποθήκη. Αφού οι φάκελοι μεταφέρθηκαν, έπρεπε να αλλάξει το σχήμα τους και τους πήγαμε στο μαχαίρι ενός τυπογραφείου. Έπειτα έπρεπε να φουσκώσουν, να μην φαίνονται κενοί. Εν τέλει το αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό και στην παράσταση υπήρχε μια διάχυτη απορία για αυτούς τους φακέλους. Πώς τους φτιάξαμε, πού τους βρήκαμε κλπ. Ένας από τους θεατές, φτάνοντας στα καμαρίνα να συγχαρεί τον Λευτέρη, ρώτησε: «Πού βρέθηκαν οι Λευτέρη αυτοί οι φάκελοι?» Ο Λευτέρης, χωρίς κανέναν ενδιασμό, τους απάντησε πως συνεργάζεται με μια σκηνογράφο και βρήκε αυτούς τους φακέλους σε μια αποθήκη του ΟΛΚ, οι οποίοι αποτελούν κρατικά έργα και πως εκείνη έστησε μια ολόκληρη επιχείρηση για να τους πάρει μέσα στη νύχτα. Λίγες μέρες αργότερα, το τηλέφωνο μου χτύπησε και με ζήτησαν από το τμήμα των αρχείων του κράτους, αλλά ευτυχώς η ιστορία τελείωσε καλά. Από την ιστορία αυτή μου μένει μια περηφάνεια για τη δημιουργία που αγνοεί ακόμα και τον νόμο. Υπήρχαν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η τέχνη του Λευτέρη δεν μπορούσε να μετρηθεί στην κλίμακα του νόμου, του κανονικού, καθώς πρέπει, ή της πολυδομικής ρύθμισης στα παραδείγματα των αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων. Ο Λευτέρης μετρούσε σε μια άλλη κλίμακα. Αυτή πιστεύω πως χάσαμε και οφείλουμε να ξαναβρούμε. Ο Λευτέρης αναζητούσε το απόλυτο, το ανέφικτο, που γινόταν εφικτό.
Ο Λευτέρης μου λείπει. Με το Λευτέρη συνεχώς υπήρχε μια εσωτερική ανησυχία, μια ρευστότητα. Τα πράγματα ήταν σε μια διαρκή, ανεπαίσθητη κίνηση. Οι διορθώσεις δεν σταματούσαν ποτέ. Όχι, δεν ήταν ποτέ έτοιμος και σίγουρος. Πάντα κάτι έλειπε. Κάτι που γινόταν η γέφυρα για την επόμενη παράσταση. Όλες οι παραστάσεις είχαν μικρά μυστικά που μιλούσαν στον καθένα ξεχωριστά. Ο Λευτέρης έχτιζε, ήταν χειρονάκτης, αλλά πριν χτίσει έσκαβε και έσκαβε. Ο μικρός χώρος ήταν κάτι που συνεχώς τον απασχολούσε, αλλά φυσικά ήταν και αυτό που τον ενεργοποιούσε για να ξεκινήσει τη νέα ανασκαφή στο κείμενο και μετά στο θέατρο. Και φυσικά κάθε φορά έκανε συνένοχο το θεατή σε αυτή τη νέα του ανασκαφή. Να θυμίσω εδώ τις φορές που χρησιμοποίησε την είσοδο της διπλανής πολυκατοικίας σαν εντελώς ενεργητικό κομμάτι της σκηνογραφίας. Τα σκηνικά του Λευτέρη περιέχουν μόνο την αλήθεια. Δεν ήταν ψεύτικα. Τον ενδιέφερε το κείμενο να βγαίνει έξω στο σκηνικό χώρο. Ο σκηνικός χώρος μεταμορφώνεται κάθε φορά όπου συμβαίνει αυτή η ποιητική μικρομετακίνηση του χώρου. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο θέατρο στον κόσμο που να έχει κάνει τόσες παραστάσεις σε τόσο μικρό χώρο και ο χώρος κάθε φορά να αλλάζει και να μεταμορφώνεται συνολικά. Κάθε φορά η συνάντηση μαζί του ήταν και ένα μεγάλο μακροβούτι στο θέατρο. Ο ίδιος σου πρωτοδιάβαζε το κείμενο σε μια προσωπική συνάντηση. Ήταν σαν να σου άνοιγε την πόρτα του λόγου. Ήταν πριγκιπικός, ευγενής, τυφερός, εξουθενωτικός, δύσκολος, ασυμβίβαστος, απαιτητικός, αναποφάσιστος, υψοκίνδυνος, ελεύθερος, μοναχικός, ζωντανός. Υπάρχει πια η εποχή πριν και μετά Λευτέρη Βογιατζή. Έχει γίνει σημείο αναφορά στο χάρτη του θεάτρου και έχει στιγματίσει τον καθένα ξεχωριστά από τους ανθρώπους που έχουν υπάρξει μαζί του με διάφορους τρόπους. Ευχαριστώ.